Ευλογητός ο Θεός ημών πάντοτε, νυν και αεί και εις αιώνας των αιώνων. Αμήν. Σώσον Κύριε των λαών σου και ευλογήσον τη κληρονομία σου. Νίκας της βασιλεύς κατά βαρβάρων ρουμένος και το σοφυλάτων δια του σταυρού πολιτεύμαν. Καθίστε. Περί της έννοιας του δόγματος συνεχίζουμε με τη χάρη του Θεού αυτές τις ομιλίες που κάνουμε πάνω στην πατερική θεολογία του πατρός Ιωάννου του Ρωμανίδη. Και είμαστε τώρα σε αυτό το θέμα. Ποια έννοια έχει το δόγμα? Γιατί πολλοί σήμερα θεωρούν το δόγμα δεν χρειάζεται. Και μάλλον είναι και κάτι αποκρουστικό. Κάτι στιγνό, κάτι που μας επιβάλλεται άνωθεν, έτσι νομίζουν. Κάτι το οποίο χωρίζει παρά ενώνει. Και γι' αυτό λένε και οι οικουμενιστές. Σημειώστε ότι ο οικουμενισμός είναι πανέρεση, δεν είναι απλώς μία αίρεση. Είναι όλες οι αιρέσεις μαζί, διότι ουσιαστικά είναι συγκριτισμός, το κρίμε ήττα. Συγκριτισμός σημαίνει ανακάτεμα διαφόρων δογμάτων, διαφόρων πίστεων. Λένε λοιπόν οι οικουμενιστές, που είναι συγκριτιστές, ότι να αφήσουμε τα δόγματα στην άκρη, κρατήστε τα εσείς, οι Ορθόδοξοι, εμείς θα κρατήσουμε τα δικά μας, λένε οι Παπικοί, οι Προτεστάντες εσείς κρατήσουν τα δικά τους, που δεν έχουν, εκεί ο καθένας φτιάχνει ό,τι θέλει σαν δόγμα, και μπορεί και να το αλλάζει από τη μια μέρα στην άλλη. Τέλος πάντων, κρατήστε τα ό,τι νομίζετε ότι θέλετε να κρατήσετε και να ενωθούμε χωρίς να μας χωρίζουν τα δόγματα. Όμως είναι σωστό αυτό? Δεν έχει καμία σημασία δηλαδή το δόγμα? Είναι κάτι που έρχεται απ' έξω και μπορούμε να το αφήσουμε στην άκρη και να μην ασχολούμαστε με αυτό? Όχι βέβαια. Οι Άγιοι Πατέρες μας το ξεκαθάρισαν ότι το δόγμα είναι κάτι αντίστοιχο με το κεφάλι. Είναι ό,τι σπουδαιότερο δηλαδή έχουμε. Και αν κανείς χτυπηθεί στο κεφάλι, είναι το χτύπημα κέριο και πολύ επικίνδυνο. Μπορεί και θανατηφόρο. Και μάλιστα ο Ιερός Χρυσόστομος που ερμηνεύει τον λόγο του Κυρίου «γίνεστε φρόνιμοι ως ιόφης και ακέραιοι ως επεριστερέ», αυτό το «ως ιόφης» το αντιστοιχεί στο θέμα του δόγματος. Και τι λέει, γιατί το φίδι θεωρείται φρόνιμο, συνετό, σοφό? Διότι όταν καταλαβαίνει κάποιο κίνδυνο πηγαίνει και βάζει το κεφάλι του κάτω από μία πέτρα. Μπορεί το υπόλοιπο σώμα να προεξέχει, αν δεν φτάνει η πέτρα να καλυφθεί όλο, αλλά ξέρει ότι το χτύπημα στο σώμα δεν είναι κέριο. Μπορεί να του κόψεις και ένα κομμάτι και μετά να το αναπαράγει. Αλλά άμα χτυπηθεί στο κεφάλι, τότε θανατώνεται. Έτσι λένε οι πατέρες, η πίστη, το δόγμα δηλαδή, είναι το σπουδαιότερο πράγμα που έχουμε και αντιστοιχεί στο κεφάλι μας. Και θα πρέπει να το φυλάξουμε πάση θυσία. Γιατί θα μου πείτε τώρα είναι τόσο σημαντικό το δόγμα? Γιατί το δόγμα είναι η αλήθεια, η εξαποκαλύψεως που μας έχει αποκαλυφθεί δηλαδή από τον Θεό. Δεν το γράψανε κάποιοι, έτσι τους ήρθε, Άγιοι Πατέρες, και μας το επέβαλαν. Αλλά ο Θεός το αποκάλυψε και οι Άγιοι Πατέρες το διατύπωσαν και στις διάφορες οικουμενικές συνόδους το υπερασπίστηκαν, όπως και σήμερα γιορτάζουμε την 6η Οικουμενική Σύνοδο, εκτός από την ύψωση του Τιμίου Σταυρού. Και το υπερασπίστηκαν το δόγμα μέχρι θανάτου. Έχουμε αγώνες μέχρι θανάτου για το ορθό δόγμα. Λόγου χάρη ο Άγιος Μάξιμος Ομολογητής, ενώ μάλιστα όλη η Εκκλησία τότε, η καθεστική, ας το πούμε έτσι,
οι θεσμικοί εκφραστές της Εκκλησίας, οι αρχιερείς δηλαδή, οι πατριάρχες και οι συναυτείς, οι ιερείς, είχαν παρασυρθεί σε μία αίρεση του μονοθελητισμού. Ο Άγιος Μάξιμος Ομολογητής έλεγε όχι, είναι λάθος αυτό. Και του λέγανε, μα εσύ τι γίνεστε, με ποιον είσαι, πρέπει να είσαι με κάποιον. Λέει, εγώ είμαι με την Εκκλησία, εσείς είστε εκτός Εκκλησίας, γιατί όταν κανείς αλλάξει, αλλοιώσει το δόγμα, την αλήθεια δηλαδή για τον Χριστό και για την Αγία Τριάδα, αυτός μετά βγαίνει εκτός Εκκλησίας. Αν προσθέσεις ή αφαιρέσεις έστω και ένα και από το πιστεύω, όπως το έχουν κάνει οι παπηγοί, είσαι εκτός Εκκλησίας. Αυτό είναι απόφαση της Τρίτης Οικουμενικής Συνόδου. Και γιατί θα μου πείτε είναι τόσο σημαντικό το δόγμα? Γιατί το δόγμα, επειδή είναι η αλήθεια για τον Χριστό, όταν αλλάξεις το δόγμα, το αλλοιώσεις δηλαδή, αλλοιώνεις τι? Την αλήθεια για τον Χριστό. Και όταν λέμε αλήθεια για τον Χριστό, δεν εννοούμε πάλι μια πρόταση, προσέξτε, αλλά εννοούμε τον ίδιο τον Χριστό. Γιατί ο Χριστός είπε, εγώ είμαι η αλήθεια. Δεν είπε, πάρτε κάποια πράγματα για μένα να τα ξέρετε, να τα διαβάζετε, να τα λέτε. Όχι, εγώ είμαι η αλήθεια. Δηλαδή η αλήθεια είναι υπόσταση, είναι υποστατική. Είναι ο Χριστός. Όταν λοιπόν αλλοιώσεις την αλήθεια, αλλοιώνεις τον Χριστό. Οπότε δεν έχεις τον Χριστό, τον αληθινό Χριστό. Άρα δεν έχεις αυτό που λέγαμε στο προηγούμενο μάθημα, τον ιατρό των ψυχών και των σωμάτων, που είναι ο Χριστός. Και αν δεν έχεις τον ιατρό, δεν μπορείς να θεραπευτείς. Να πια η σημασία του δόγματος. Όταν χαλάσεις το δόγμα, δεν μπορείς να θεραπευτείς. Γι' αυτό οι Άγιοι Πατέρες υπερασπίστηκαν το δόγμα μέχρι θανάτου. Διότι το δόγμα είναι η συνταγή της θεραπείας μας. Και τα βασικά δόγματα, να ξέρετε, είναι δύο. Είναι το τριαδολογικό και το χριστολογικό. Και τα άλλα βέβαια είναι σπουδαία, τα δόγματα που έχουμε για τις εικόνες και τα λοιπά. Αλλά το πιο σημαντικό, τα πιο κέρια είναι αυτά τα δύο, και σε αυτά επάνω ερίζονται και τα άλλα. Δηλαδή το δόγμα το τριαδολογικό τι μας λέει? Ότι ο Θεός μας είναι τριαδικός. Είναι τρία πρόσωπα και ένας Θεός. Δεν είναι τρεις Θεοί, είναι ένας Θεός, αλλά είναι τρία πρόσωπα και έχουν την ίδια ουσία, την ίδια ενέργεια, την ίδια θέληση, αλλά και τα ξεχωριστά προσωπικά, υποστατικά, όπως τα λέμε, ιδιώματα. Ο Πατέρας είναι αγέννητος, ο Υιός είναι γεννητός και το Άγιο Πνεύμα είναι εκπορευτό. Αυτά είναι τα ιδιαίτερα χαρακτηριστικά. Δεν θα επεκταθούμε σε αυτά γιατί δεν είναι το παρόντος τώρα. Το δεύτερο δόγμα, το πολύ σημαντικό, είναι το χριστολογικό, που μας λέει τι? Ότι ο Χριστός είναι τέλειος Θεός και τέλειος άνθρωπος. Είναι ο ενανθρωπίσας Υιός και Λόγος του Θεού, που ενανθρώπισε για τη δική μας σωτηρία. Όταν τώρα αλλάξεις αυτά τα δόγματα, τα αλλοιώσεις, όπως ο Άριος ας πούμε, αλλοίωσε το δόγμα το τριαδολογικό και το χριστολογικό. Υποτίμησε τον Υιό και είπε ότι ο Υιός δεν είναι Θεός, είναι κάτι κατώτερο, είναι ένα κτίσμα. Αλλοίωσε το δόγμα της Αγίας Τριάδος. Και οι πατέρες αντέδρασαν και πολύ δικαίως και τον καθαίρεσαν τον Άριο με την πρώτη Οικουμενική Σύνοδο. Το δόγμα λοιπόν, όπως είπαμε, αντιστοιχεί στην κεφαλή και πρέπει πάση θυσία να το φυλάμε. Αλλά προσέξτε τώρα, εμείς είμαστε Ορθόδοξοι, που σημαίνει έχουμε το ορθό δόγμα. Αυτό σημαίνει Ορθόδοξος, έτσι. Έχει το ορθό δόγμα. Αυτό δεν σημαίνει ότι θα σωθούμε κιόλας, επειδή έχουμε την ορθή πίστη. Γιατί μαζί με την ορθή πίστη χρειάζεται και ένα δεύτερο πράγμα για να σωθεί ο άνθρωπος, και αυτό είναι η ορθή ζωή. Να έχει και σωστή ζωή. Και για να έχει σωστή ζωή χρειάζονται πάλι δύο πράγματα. Χρειάζεται να έχει άσκηση, υπακοή στην Εκκλησία, τη λεγόμενη ασκητική και ησυχαστική ζωή, και δεύτερον να έχει μυστηριακή ζωή, να μετέχει στα μυστήρια τα αγιαστικά, και μάλιστα και κυρίως και προπάντων στα τρία μυστήρια τα βασικά, το βάφτισμα και το χρίσμα, την εξομολόγηση και τη Θεία Κοινωνία. Στο βάφτισμα και το χρίσμα έχουμε ήδη μετοχή από μικρή, αλλά πρέπει να μετέχουμε στα άλλα δύο, στο εξομολόγηση και στη Θεία Κοινωνία. Και αυτά όμως από μόνα τους πάλι δεν σώζουν τον άνθρωπο.
χρειάζεται να υπάρχει και η άσκηση, η ασκητική ζωή, η προσπάθεια δηλαδή να νεκρώσει ο άνθρωπος τα πάθη του, να σταυρωθεί ως προς τον κόσμο, όπως λέγαμε στο κήρυγμα, και ο κόσμος να είναι σταυρωμένος για αυτόν. Δηλαδή να μην έχει καμία κοσμική έτσι προσκόλληση ο χριστιανός. Και ποια είναι η σχέση αυτών των δύο, της πίστεως και της ζωής, του δόγματος, όπως λέμε αλλιώς, την πίστη τη λέμε και δόγμα, και της ζωής ή αλλιώς το λέμε ήθος. Ήθος, η ζωή που έχει ο άνθρωπος. Αυτά τα δύο πράγματα δεν μπορούν να ξεχωρίζονται. Δεν επιτρέπεται να τα ξεχωρίζουμε. Δηλαδή άλλο η πίστη και άλλο η ζωή. Πρέπει να είναι αυτά τα δύο αλληλοπεριχωρούμενα. Δηλαδή το ένα να ζει μέσα στο άλλο. Αυτό σημαίνει αλληλοπεριχωρούμενα. Και το ένα να νοηματοδοτεί το άλλο. Δηλαδή άμα η ζωή μας δεν έχει δεν εμπνέεται από τα ορθά δόγματα, δεν είναι σωστή. Δεν μπορεί να είναι σωστή. Και πάλι το ορθό δόγμα, αν δεν έχουμε σωστή ζωή, είναι ζήτημα αν θα το φυλάξουμε. Πολύ γρήγορα θα το χάσουμε. Όπως πολλοί συνέλληνες συνάνθρωποι μας σήμερα, όχι μόνο απαξιώνουν τα ορθόδοξα δόγματα, αλλά ούτε καν ξέρουν το πιστεύουν να πούνε, ούτε ξέρουν ποια είναι η πίστη μας, ούτε καν πόσα είναι τα Ευαγγέλια. Τους λες πόσα είναι, λέει 12, αφού 12 λέει, διαβάζουν τη Μεγάλη Πέμπτη. Τελεία άγνοια δηλαδή του δόγματος. Και πώς μπορεί αυτός ο άνθρωπος να σωθεί, αν δεν ξέρει καν τι λέει ο Χριστός, τι δίνει ως θεραπεία για την ψυχή του ανθρώπου. Γιατί είπαμε τα δόγματα είναι αυτά που μας προδιαγράφουν τον τρόπο που πρέπει να ζήσουμε. Θα πείτε τι σχέση έχει αυτό. Πώς, ας πούμε, το τριαδικό δόγμα μας διδάσκει εμάς πώς να ζήσουμε. Βέβαια. Γιατί τι λέει το τριαδικό δόγμα. Λέει ότι τα τρία πρόσωπα που είναι ο Θεός μας είναι ένα. Έχουν μια τέλεια ενότητα. Μια ταυτή θέληση, ταυτή ενέργεια και ταυτή ουσία. Ταυτή. Έχουν ταυτότητα δηλαδή. Την ίδια ακριβώς ουσία, την ίδια ενέργεια, την ίδια θέληση. Και έτσι είναι ένα. Και έτσι πρέπει να γίνουμε κι εμείς. Μέσα στην οικογένεια, μέσα στο μοναστήρι, μέσα στην εκκλησία, στην ενορία. Θα πρέπει να φτάσουμε να γίνουμε όπως η Αγία Τριάδα. Να γίνουμε ένα. Και αυτό δεν γίνεται αλλιώς άμα δεν πιστεύουμε στο τριαδικό δόγμα. Που είναι το πρότυπο. Ο Θεός είναι το πρότυπό μας. Φτιαχτήκαμε κατ' εικόνα και καθομοίωση του Θεού. Και καλούμαστε να μοιάσουμε δηλαδή στον Θεό και στην προσωπική μας ζωή αλλά και στην κοινωνική μας ζωή. Να μοιάσουμε και να γίνουμε ένα με τους αδελφούς μας δια της ενότητος του θελήματος, να θέλουμε όλοι το ίδιο πράγμα. Αλλά αυτό δεν γίνεται αλλιώς παρά μόνο αν όλοι θέλουμε αυτό που θέλει και ο Θεός, το θέλημα του Θεού. Γι' αυτό αποτυγχάνουν οι οικογένειες και τα ανδρόγυνα, γιατί δεν θέλουν το ίδιο πράγμα. Άλλο θέλει ο σύζυγος, άλλο η σύζυγος. Και αυτό γιατί γίνεται, γιατί δεν έχουν και δύο προσανατολισμό στην πίστη, δεν έχουν κέντρο της ζωής στην πίστη, το τριαδικό δόγμα, τον Θεό, τον τριαδικό Θεό, που σου λέει έτσι πρέπει να ζήσεις. Αν θέλεις να μου μοιάσεις, που σημαίνει να φτάσεις να γίνεις ένα μαζί μου, γιατί αυτός που μοιάζει με τον Θεό, ενώνεται με τον Θεό. Υπάρχει λοιπόν αυτή η αλληλοπεριχώρηση δόγματος και ήθος, πίστεως και ζωής. Και οι πατέρες μας τονίζουν ότι η σωτηρία δεν έρχεται μόνο με το ορθόδοξο δόγμα, λέει ο πατήρ Ιωάννης ο Ρωμανίδης, αλλά χρειάζεται και η ορθή ζωή. Βέβαια, μας τονίζουν οι πατέρες πάλι ότι προηγείται η πίστη. Γιατί μερικοί ρωτάνε ποιο είναι πρώτο, ποιο είναι δεύτερο. Πρώτα είναι η πίστη ή η ζωή. Πρώτα είναι η πίστη. Το πρώτο πράγμα, το βασικότερο είναι η πίστη. Είναι το θεμέλιο, λέει ο Ιερός Χρυσόστομος. Και θα πρέπει λοιπόν να έχουμε αυτή την ορθή πίστη, την άπαξ παραδοθήσα εις τους Αγίους, όπως λέει ο Απόστολος Παύλος. Και από την πίστη την ειλικρινή, πάλι λέει ο Ιερός Χρυσόστομος, η αγάπη τίκτεται.
Από την πίστη την ορθή γεννιέται η αγάπη αληθινή. Να γιατί δεν υπάρχει αγάπη στους ανθρώπους, έτσι, γιατί δεν υπάρχει η ορθή πίστη. Η πίστη η οποία βέβαια συνοδεύεται και με την ορθή ζωή. Αλλά βλέπετε ότι είναι προϋπόθεση της ορθής ζωής η ορθή πίστη. Να γιατί βλέπουμε στη Δύση όλη αυτή την αλλοτρίωση. Γιατί έχει αλλοιωθεί η πίστη. Οπότε και η ζωή τους είναι αλλοτριωμένη. Και έρχονται να μας επιβάλλουν και εμάς τώρα τους νόμους των ομοφυλοφίλων, έτσι, να αναγνωρίσουμε την ελεύθερη συμβίωση και σιγά σιγά και τα ακόμα πιο δελικτά πάθη, την παιδοφιλία, μέχρι και την κτηνοβασία μπορεί να μας επιβάλλουν στο τέλος, όπως την έχουν αυτοί, πολύ διαδεδομένοι, ναι, δυστυχώς. Λοιπόν, γιατί όλη αυτή η αλλοτρίωση? Διότι υπάρχει αλλοτριωμένη, αλλοιωμένη πίστη. Και από την άλλη μεριά, όταν ο άνθρωπος δεν έχει σωστή ζωή, σιγά σιγά θα χάσει και την πίστη του. Και αυτό είναι ο μεγάλος φόβος για εμάς, τους Έλληνες, τους Ορθοδόξους. Διότι επειδή η ζωή μας αλλοιώνεται σιγά σιγά, και θα έλεγα όχι σιγά σιγά αλλά πολύ γρήγορα, και κατακλυσμικά προχωράμε στο κακό και στη διαφθορά, και έχουμε παγκόσμιες πρωτείες στο κακό, είναι θέμα χρόνου να χάσουμε και την πίστη μας. Και ήδη προωθείται με τον οικουμενισμό αυτή η αλλοτρίωση της πίστεως, έτσι. Βλέπετε τα κοινά, το κοινό ανακοινωθέν που έβγαλε ο Πάπας και ο Πατριάρχης μας, δυστυχώς, στα Ιεροσόλυμα, που είναι πολύ πολύ κοντά στο κοινό ποτήριο. Σιγά σιγά δηλαδή θα μας πούνε ότι έχουμε και κοινό ποτήριο, δηλαδή την ίδια κοινωνία, την Θεία Κοινωνία. Θα δίνουμε Θεία Κοινωνία και στους παπίκους, το οποίο είναι η χειρότερη προδοσία του Χριστού αυτό. Όταν το κάναμε αυτό λίγο πριν την άλωση στην Κωνσταντινούπολη, έπεσε η πόλη μετά από λίγους μήνες. Έφυγε η σκέπη της Θεοτόκου. Γιατί ξέρετε, η Κωνσταντινούπολη είναι αφιερωμένη στην Παναγία. Εκεί την αφιέρωσε ο Μέγας Κωνσταντίνος. Και τη σκέπαζε 1000 χρόνια την πόλη, τη σκέπαζε η Παναγία. Όταν όμως κάναμε αυτή την προδοσία, συλλειτουργήσαμε με τους παπικούς, είδαν οι Άγιοι πως έφυγε αυτή η σκέπη. Και φυσικά μετά ήταν θέμα χρόνου να πέσει η πόλη. Το ίδιο γίνεται και τώρα στη Συρία. Έτσι τους βλέπουμε, τους λυπόμαστε, αλλά και δυστυχώς κανένας δεν το λέει στα ΜΜΕ, ούτε και από τους ιερείς μας, τους αρχιερείς μας το λέει κανένας, δεν το έχω ακούσει. Ούτε το λέω, όποτε τους βρω, φταίει ακριβώς αυτή η προδοσία που έχει γίνει στην πίστη. Γιατί αυτή, το Πατριαρχείο δηλαδή, επίσημα, το Αντιοχίας έδινε και δίνει ακόμα, φαντάζομαι, δυστυχώς, Θεία Κοινωνία στους μονοφυσίτες που υπάρχουν εκεί, στους αιρετικούς δηλαδή. Και αυτό φυσικά στερεί τη χάρη από τους ανθρώπους και από την τοπική εκεί εκκλησία. Και φυσικά μετά έρχεται αυτή η σφαγή, η καταστροφή, γιατί το έχει πει ο Θεός ότι «Εάν μη θέλετε, μη δε εισακούσετε μου, μάχερα ημάς κατέδετε». Ακριβώς αυτό λέει, αν δεν με θέλετε και δεν με ακούσετε, θα σας φάει μαχαίρι. Όχι γιατί εγώ είμαι εκδικητικός και άνθρωπος έτσι που μισεί, αλλά Θεός που μισεί, αλλά η απουσία του Θεού από τη ζωή σας έχει μετά ως αποτέλεσμα να κυριαρχήσουν οι δαιμονικές ενέργειες. Και ο δαίμονας τι είναι, ανθρωποκτόνος. Θα κοιτάξει να σας φάξει, να σας διαλύσει. Λοιπόν, αυτό να μην ευχηθούμε να γίνει και στην πατρίδα μας και πουθενά άλλο να μην ξαναγίνει, αλλά πρέπει και να προσέχουμε. Γι' αυτό έχει σημασία πολύ μεγάλη αυτό το θέμα που λέμε σήμερα, ότι πρέπει πάση θυσία να φυλάξουμε την ορθή πίστη και να αντιδράσουμε όλες μας τις δυνάμεις σε αυτή την προδοσία που πάει να γίνει, όντως, να το ξέρετε, πάει να γίνει και την έχουν σχεδιασμένη. Μεγαλόσχημη κληρική δική μας, να δώσουμε Θεία Κοινωνία στους αιρετικούς, που δυστυχώς στην πράξη γίνεται. Στην Ευρώπη δυστυχώς γίνεται αυτό από χρόνια, από τους Ορθοδόξους των άλλων δογμάτων. Αλλά δεν έχει γίνει επίσημα και θεσμικά, με νόμο δηλαδή. Γίνεται, ας το πούμε κρυφά, έτσι, ανεπίσημα. Οι πατέρες όμως τονίζουν ότι το δόγμα μόνο του δεν σώζει τον άνθρωπο. Το δόγμα απλώς ανοίγει το δρόμο στον άνθρωπο για να φτάσει στην κάθαρση και στο φωτισμό. Ανοίγει το δρόμο, είναι προϋπόθεση.
Χωρίς το ορθόδοξο δόγμα όμως πάλι δεν μπορεί κάποιος να φτάσει στην κάθαρση και στο φωτισμό. Είπαμε, είναι η συνταγή. Όπως όταν πας στο νοσοκομείο, ο γιατρός θα σου γράψει τη συνταγή, τα φάρμακα. Αυτό δεν σημαίνει ότι θεραπεύτηκες κιόλας με το που σου γράψει τη συνταγή, αλλά η συνταγή σου ανοίγει το δρόμο για τη θεραπεία. Και αν δεν την τηρήσεις τη συνταγή, φυσικά και δεν θα θεραπευτείς. Χρειάζεται όμως μαζί με την ορθή δογματική συνείδηση, χρειάζεται, με το ορθό δόγμα δηλαδή, χρειάζεται και η ορθόδοξη πράξη, η ορθόδοξη λειτουργική ζωή. Αυτό που σας έλεγα και στο κήρυγμα, ότι αμελούμε το θέμα αυτό και είναι τραγικό. Οι χριστιανοί να πηγαίνουν στο χερουβικό στη Θεία Λειτουργία, απαράδεκτο. Ούτε καν, πότε θα τους μνημονεύσει ο ιερέας αυτούς τους χριστιανούς. Δεν μνημονεύονται στην Αγία Πρόθεση αυτή. Ούτε καν δηλαδή είναι παρόντες για τον Χριστό. Πάνε έτσι να ικανοποιήσει τη συνείδησή του ότι ήταν, πήγα και εκκλησιάστηκε κιόλας. Δεν εκκλησιάστηκες. Δεν είσαι παρόν στο Άγιο Δισκάριο, γιατί η προσκομιδή τελειώνει. Ξέρετε πότε τελειώνουν συνήθως οι ιερείς την προσκομιδή, την κλείνουν δηλαδή. Όταν πει την Τιμιωτέρα. Την Τιμιωτέρα και μετά τελειώνει, κλείνει την προσκομιδή. Μετά δεν μνημονεύει. Ονόματα. Λοιπόν, πρέπει να φροντίζουμε να είμαστε στον όρθρο, να μετέχουμε στις λειτουργικές αυτές, σε όλες αυτές τις ωραίες ακολουθίες που έχουμε, να έχουμε λειτουργική ζωή. Γιατί χωρίς αυτή πάλι δεν αποκτούμε τη σωστή ζωή. Και έτσι λοιπόν με αυτά τα πράγματα, με το ορθό δόγμα, με την ορθή ζωή, με τη λειτουργική ζωή, λέει ο πατήρ Ιωάννης Ρουμανίδης, τότε φτάνουμε στην κάθαρση και στο φωτισμό. Αλλά προσέξτε, και το δόγμα και η λειτουργική ζωή δεν είναι αυτά καθεαυτά που μας καθαρίζουν, αλλά αυτά είναι οι προϋποθέσεις. Τι είναι που μας καθαρίζει? Είναι ο Θεός, είναι η χάρις του Θεού. Και όλα αυτά τα κάνουμε για να ελκύσουμε τη χάρη και πιστεύουμε σωστά και ομολογούμε σωστά την πίστη μας και την υπερασπιζόμαστε. Και πηγαίνουμε στην εκκλησία και εκκλησιαζόμαστε και λειτουργιόμαστε και πηγαίνουμε στους πυρηνούς και στις ακολουθίες και προσπαθούμε να ζήσουμε σωστά. Αλλά όλα αυτά πάλι δεν μας καθαρίζουν. Αυτό είναι απλώς οι προϋποθέσεις. Εκείνο που θα μας καθαρίσει είναι το Πνεύμα του Άγιο. Αλλά για να έρθει το Πνεύμα του Άγιο πρέπει ο άνθρωπος να συγκατατεθεί. Και αυτή η συγκατάθεση γίνεται με τη μετοχή μας στα μυστήρια, με τη μετοχή μας στη λειτουργική ζωή και με την ορθή πίστη, την αποδοχή της ορθής πίστεως, η οποία είναι προϋπόθεση για να μετάσχουμε στα μυστήρια. Βλέπετε, πριν κοινωνήσουμε λέμε το πιστεύω. Γιατί το λέμε το πιστεύω? Γιατί δεν μπορείς να κοινωνήσεις άμα δεν έχεις τη σωστή πίστη. Άμα βρεθεί ένας παπικός δηλαδή, δεν μπορεί να κοινωνήσει, δεν επιτρέπεται, γιατί έχει αλλοιώσει το πιστεύω και είναι εκτός εκκλησίας. Είναι λοιπόν οι προϋποθέσεις και τα θεμέλια για να οδηγηθεί κάποιος στην κάθαρση και στο φωτισμό. Το δόγμα, ποια είναι αυτά, τα είπαμε, είναι το δόγμα και η ορθή ζωή. Το δόγμα από μόνο του δεν είναι ένα αυτόματο μέσο που οδηγεί στην κάθαρση. Δεν σημαίνει δηλαδή επειδή είμαστε ορθόδοξοι θα σωθούμε αυτόματα. Όχι, κάθε άλλο. Για την πτώση του Αδάμ τώρα, συνεχίζει ένα άλλο κεφάλαιο ο πατήρ Ιωάννης ο Ρωμανίδης. Νομίζω το προηγούμενο το ξεκαθαρίσαμε. Η ορθή ζωή και η ορθή πίστη είναι οι προϋποθέσεις. Αν κάποιος αλλοιώσει το ένα ή το άλλο, δεν μπορεί να σωθεί. Αν αλλοιώσεις την ορθή πίστη, δεν μπορείς να έχεις σωστή ζωή. Δεν μπορείς να σωθείς. Αν αλλοιώσεις τη ζωή, έστω και αν έχεις σωστή πίστη, είναι ζήτημα χρόνου, θα χάσεις και την πίστη. Και τίποτα δεν ωφελεί η ορθή πίστη αν δεν έχει ορθή ζωή. Έτσι είναι μια πίστη νεκρή. Και ο διάβολος, να ξέρετε, ξέρει πολύ καλά για το Θεό. Έχει ορθή πίστη. Έτσι. Ξέρει πως είναι ο Θεός τριαδικός. Είναι ο καλύτερος θεολόγος είναι ο διάβολος. Αλλά η ζωή του δεν είναι σωστή. Και γι' αυτό φυσικά δεν μπορεί να σωθεί. Το επόμενο κεφάλαιο. Περί της πτώσης του Αδάμ. Οι πατέρες λένε ότι κατά την πτώση του ανθρώπου εσκοτίστηκε ο νους του ανθρώπου. Εσκοτίστη ο νους του Αδάμ. Δεν ασχολούνται οι πατέρες με τον Αδάμ ως Αδάμ, αλλά με το νου του Αδάμ.
ο οποίος Αδάμ αρρώστησε επειδή σκοτίστηκε ο νους του, έτσι. Ασχολούνται δηλαδή με την αρρώστια του καθεαυτό είναι μας. Το καθεαυτό είναι μας είναι ο νους μας, έτσι, είναι η σπουδαιότερη δύναμη της ψυχής μας. Και με την πτώση των πρωτοπλάστων ο νους μας σκοτίστηκε, αρρώστησε. Και οι πατέρες μιλάνε για ασύνετο νου. Νου δηλαδή που δεν έχει σύνεση. Παντού στην πατερική γραμματεία το θέμα της πτώσεως είναι ο σκοτασμός του νου του ανθρώπου. Αυτό σημαίνει πτώση, αμαρτία, ότι σκοτίστηκε ο νους του ανθρώπου. Δηλαδή προσέξτε εδώ, δεν είναι μία παράβαση νομική. Είχε αυτή την εντολή ο Αδάμ και την παρέβη. Οπότε τώρα θα πάρει την ποινή. Θα τον τιμωρήσει ο Θεός. Αυτό το λένε στη Δύση, που έχουν το δικαιϊκό πνεύμα και βλέπουν τον Θεό σε ένα δικαστή άτεκτο, έτσι, και ανελαίητο, όπως λέγαμε και την άλλη φορά. Όμως ο Θεός είναι Πατέρας και είναι Αγάπη. Αλλά τότε γιατί ζούμε εμείς αυτή την κατάσταση, την άθλια μετά την πτώση, γιατί ερχόμαστε αυτήν την αθλειότητα? Διότι το επιλέξαμε μόνοι μας. Και όπως μας το είχε προείπει ο Θεός, ότι αν δεν τηρήσετε την εντολή μου, αν φάτε από το δέντρο της γνώσεως του καλού και του κακού, τι θα γίνει μετά? Θανάτω αποθανίστε, θα πεθάνετε. Λοιπόν, και οι πρωτόπλαστοι περιφρόνησαν αυτή την προειδοποίηση του Θεού και έφαγαν. Οπότε ήρθαν οι συνέπειες, πέθαναν. Όπως σου λέει η εταιρεία, ας πούμε, πρέπει να προσέχεις το αυτοκίνητο, αυτά και αυτά και πράγματα. Άμα δεν το προσέχεις, θα χαλάσει. Εσύ λες, δεν πάνε, λέει η εταιρεία, εγώ θα κάνω ό,τι θέλω. Θα χαλάσει το αυτοκίνητο, δεν φταίει η εταιρεία γι' αυτό. Έτσι και ο Θεός μας έφτιαξε με κάποιες προδιαγραφές. Δεν τηρήσαμε τις προδιαγραφές, οπότε ήρθε η συνέπεια. Αρρωστήσαμε. Και ποια ήταν η αρρώστια μας? Σκοτίστηκε ο νους του ανθρώπου. Γέμισε με λογισμούς, έτσι, και με πάθη. Και βέβαια το κυρίαρχο πάθος ήταν ο εγωισμός, η υπερηφάνεια. Η προσπάθεια για θέωση χωρίς τον Θεό. Αυτό ήταν το αμάρτημα του Αδάμ και της Εύας. Να φτάσουν στη θέωση, αλλά χωρίς τον Θεό, από μόνοι τους. Χωρίς υπακοή. Και έπεσαν πολύ χαμηλά. Και παρόλο που ο Θεός τους έδωσε και ευκαιρία να επανορθώσουν το λάθος, τους λέει, Αδάμ, πού είσαι? Δεν ήξερε ο Θεός που είναι ο Αδάμ. Γιατί, λέει, είμαι γυμνός και κρύβομαι. Γιατί κρύβεσαι, λέει, ποιος σου είπε ότι είσαι γυμνός? Μήπως έφαγες από αυτό το δέντρο που σου είπα να μην φάμε? Γιατί το κάνει ο Θεός? Δεν ήξερε ότι είχαν φάει? Ήξερε. Γιατί τον ρωτάει? Για να του πει, να του δώσει την ευκαιρία να πει ο Αδάμ, ναι κύριε, έφαγα, συγχώρεσέ με. Να πει συγγνώμη, γι' αυτό το λέει. Και εκείνος αντί να πει συγγνώμη, τι λέει? Η γυναίκα που μου δώσες. Δηλαδή, εσύ φταίς. Αν δεν μου δίνεις αυτή τη γυναίκα που μου δώσες, εγώ δεν θα έπεφτα. Βλέπετε, αμετανοησία και εγωισμός. Δικαιολογία. Η δικαιολογία είναι αμετανοησία. Γι' αυτό ποτέ δικαιολογία. Ενώ αν έλεγε, ναι Θεέ μου, έμαρτον, συγχώρεσέ με. Τελειώνει, θα τελειώνει το πράγμα. Ούτε θα φεύγει από την παράδοση, ούτε τίποτα. Πάει και στην Εύα. Η Εύα τη λέει, τι έγινε? Εγώ, λέει, φταίω το φίδι. Έτσι. Δικαιολογία και η Εύα. Το ίδιο πάλι. Και αμετανόητη και η Εύα. Και το φίδι πάλι ο Θεός το έφτιαξε. Δεν πάει σαν να του λέγε, εσύ φταίς. Άμα δεν είχε φτιάξει το φίδι και τόσο ωραίο και ελκυστικό, λοιπόν, εγώ δεν θα παρασυρώμουν. Βλέπει πάλι εγωισμός. Και αυτός ο εγωισμός είναι που σκότισε το νου του Αδάμ και μας έκανε να χάσουμε τη χάρη. Γιατί φυσικά σε ένα βρώμικο νου δεν μένει χάρη στο Θεό. Ενώ ο Αδάμ πριν την πτώση είχε χάρη. Ήταν σοφός, ήταν διακριτικός, ήταν διορατικός, είχε προφητικό χάρισμα. Πώς εμείς ξέρουμε ότι ο άνθρωπος έπεσε? Από την ιστορική περιγραφή της πτώσεως που αναφέρει η Αγία Γραφή. Και τι σημαίνει πτώσεις, τι σημαίνει παράδεισος? Δεν το ξέρουμε μόνο από την ιστορική περιγραφή, το ζούμε κιόλας. Την πτώση, την κατάσταση της πτώσης. Τι ήταν ο παράδεισος? Υπάρχουν δύο πατερικές παραδόσεις, οι οποίες δεν διαφωνούν, απλώς λίγο διαφοροποιούνται.
τις οποίες τις συνοψίζει τις δύο παραδόσεις ο Άγιος Ιωάννης ο Δαμασκηνός. Δίνει και τις δύο χωρίς να παίρνει θέση. Η μία παράδοση λέει ότι στον Παράδεισο ο νους του Αδάμ ήταν φωτισμένος. Είχε φτάσει δηλαδή στο φωτισμό. Και το επόμενο σκαλοπάτι, όπως έχουμε πει, ήταν η θέωση. Και θα έφτανε ο Αδάμ και η Εύα, εφόσον κάνανε υπακοή, θα φτάσουν στη θέωση. Από το λίαν καλώς θα πήγαν στο άριστα. Η άλλη παράδοση λέγει ότι ήταν ενθεοπτίες ο νους του Αδάμ. Ήταν με συνεχή θεοπτία, δηλαδή με θέωση. Ήταν ήδη σε θέωση, λέει η άλλη παράδοση. Και αυτό ήταν ο παράδεισός του, το να βλέπει δηλαδή τη δόξα του Θεού. Η Αλεξανδρινή παράδοση, ως και η παράδοση της Καπαδοκίας, Μέγας Βασίλειος, λένε ότι ο νους του Αδάμ πριν την πτώση ήταν ενθεοπτίες. Η παράδοση της Αντιοχίας, του Άγιος Ιωάννης Χρυσόστομος, λέει ότι ο νους του Αδάμ ήταν απλώς φωτισμένος. Οι πατέρες γνωρίζουν από την εμπειρία τους σε τι συνίσταται αυτός ο φωτισμός του νόος και είναι κατατεθειμένο μέσα στην παράδοση. Τι σημαίνει ότι ο νους είναι φωτισμένος, ότι ο άνθρωπος είναι φωτισμένος? Σημαίνει ότι κατοικεί μέσα του το Άγιο Πνεύμα, κατοικεί μέσα στην καρδία του ανθρώπου. Οπότε ο άνθρωπος είναι ναός του Αγίου Πνεύματος και το ίδιο το Άγιο Πνεύμα του Θεού ενεργεί μέσα στο νου του ανθρώπου και τον φωτίζει. Αυτός είναι ο φωτισμένος. Και αυτός ο άνθρωπος, και τέτοιος ήταν ο Αδάμ, όπως λέει η παράδοση της Αντιοχίας. Και αν ήταν σε αυτή την κατάσταση, αν ήταν σε ακόμα ανώτερη, σε θεοπτία διαρκή, δηλαδή σε κατάσταση διαρκούς θεώσεως, για αυτό το θέμα είπαμε ο Άγιος Ιωάννης ο Δαμασκηνός δεν λαμβάνει θέση. Γιατί? Γιατί εκείνο που ενδιέφερε τον πατέρα αυτών της Εκκλησίας ήταν να δώσει τις δύο εξηγήσεις για το πώς ήταν ο νους και σκοτίστηκε. Αλλά εμείς πώς ξέρουμε ότι ο νους του Αδάμ σκοτίστηκε? Πού το ξέρουμε? Απλούστατα γιατί το έχουμε και εμείς το σκοτισμένο νου που είχε και ο Αδάμ. Και αυτός ο νους ο σκοτισμένος θέλει θεραπεία. Η δε θεραπεία συνίσταται στην κάθαρση, στη φώτιση και στη θέωση. Η θεραπεία είναι η φώτιση και η θέωση. Η θέωση είναι η πλήρης θεραπεία. Τι σημαίνει τώρα σκοτισμένος νους? Σημαίνει ότι η νοερά ενέργεια της καρδιάς του ανθρώπου δεν ενεργεί σωστά. Δεν λειτουργεί σωστά η ενέργεια του νου, η ενέργεια της ψυχής. Η νοερά ενέργεια αρχίζει να ενεργεί σωστά μόνο όταν ο άνθρωπος περάσει από την κάθαρση και φτάσει στο φωτισμό. Όταν δηλαδή ο νους καθαρίσει από όλους τους λογισμούς. Αυτό σημαίνει κάθαρση του νου. Να μην υπάρχουν λογισμοί μέσα στο νου, αλλά ο νους να βλέπει τον Θεό καθαρά. Γιατί λέτε δεν μπορούμε να προσευχηθούμε? Γιατί ακριβώς ο νους μας είναι σκοτισμένος από λογισμούς. Και αν προσπαθείς να πας τον νου στο Θεό δεν πηγαίνει, εκτρέπεται. Πάει από εδώ και από εκεί. Αυτός είναι ο σκοτισμένος νους, που σημαίνει χρειάζεται θεραπεία. Μετά την πτώση ο νους είναι σκοτισμένος. Είναι γεμάτος λογισμούς. Έχει σκοτιστεί από τους λογισμούς. Πότε συμβαίνει αυτό, το να σκοτιστεί ο νους από τους λογισμούς? Συμβαίνει όταν, προσέξτε αυτό είναι πολύ σημαντικό, οι λογισμοί της διανοίας κατεβούν στην καρδιά και γίνουν λογισμοί του νοός. Οι λογισμοί της διανοίας που υπάρχουν δηλαδή στον εγκέφαλο, οι οποίοι δημιουργούνται από τον εγκέφαλο, έτσι είναι η σκέψη. Ο εγκέφαλος παίρνει ερεθίσματα από το περιβάλλον, από τα μάτια, τα αυτιά, έτσι τις αισθήσεις και από μέσα από τις εσωτερικές αισθήσεις που έχουμε του σώματος. Όλα αυτά τα μηνύματα ολοκληρώνονται μέσα στον εγκέφαλο και έτσι ο άνθρωπος έχει αντίληψη του ποιος είναι, αν έχει υγεία, αν πονάει κάπου, και επίσης έχει και αντίληψη του περιβάλλοντος του μέσα στο χώρο και μπορεί και να τοποθετείται μέσα στο χώρο, να κινείται, να επικοινωνεί και με τους άλλους.
Αυτά όλα γίνονται με τον εγκέφαλο. Με τα νεύρα, με τις αισθήσεις και με το κεντρικό νευρικό σύστημα. Και εκεί μέσα λοιπόν υπάρχουν λογισμοί. Υπάρχουν διάφορες παραστάσεις που έρχονται από το περιβάλλον. Αυτά τώρα δεν πρέπει να κατέβουν στην καρδιά και να γίνουν λογισμοί του νου, της ψυχής δηλαδή, της καρδίας, γιατί ο νους έχει την έδρα του στην καρδιά, ενώ η διάνοια έχει την έδρα της στον εγκέφαλο. Λοιπόν, αν κατέβουν οι λογισμοί στην καρδιά και γίνουν λογισμοί του νου και ο άνθρωπος πλέον αυτά που δέχεται από το περιβάλλον τα κάνει λογισμούς του νου του, τότε ξέρετε τι γίνεται. Αυτός ο άνθρωπος σκοτίζεται, μολύνεται η καρδιά του και μπερδεύεται και δημιουργεί και άτομπες επιθυμίες και φτιάχνει και είδωλα. Γιατί? Γιατί ο νους είναι φτιαγμένος για να βλέπεις τον Θεό. Όταν εσύ τώρα τον μολύνεις με παραστάσεις από το περιβάλλον, κάνει Θεό το περιβάλλον και φτιάχνει είδωλα και τα βάζει στη θέση του Θεού και έτσι μολύνεται η καρδιά του ανθρώπου. Και αντί ο άνθρωπος να βλέπει στον Θεό με την καρδιά του, βλέπει στα λεφτά. Γίνεται χρηματολάτρης, ειδωλολάτρης. Ή βλέπει τις ειδονές, τις αρχικές ειδονές, τις οποίες βλέπει κάποιες παραστάσεις με τα μάτια κλπ. Με αυτά, αν αυτά κατέβουν στην καρδιά και, και συγκατατεθεί ο άνθρωπος και λέει «Α, ωραίο, καλό πράγμα αυτό να το κυνηγήσω», μετά τι κάνει, τα κάνει είδωλα μετά αυτά, τα κάνει θεούς, γιατί τα βλέπει με το νου του και πλέον παίρνει τη θέση του Θεού, ενώ ο νους πρέπει να είναι καθαρός από όλα και να βλέπει μόνο στο Θεό. Αυτός λοιπόν ο άνθρωπος είναι ο σκοτισμένος και οι λογισμοί που πρέπει να είναι μόνο στη διάνοια έχουν κατέβει στην καρδιά και γίνεται σύγχυση λογισμών μέσα στην καρδιά μεταξύ των λογισμών που παράγονται στη διάνοια από τη λογική και των λογισμών που, και του νου που υπάρχει στην καρδιά. Υπάρχουν δηλαδή λογισμοί στο νου που δεν πρέπει να υπάρχουν εκεί, γιατί ανήκουν στη λογική, στη διάνοια. Ο νους πρέπει να είναι τελείως άδειος από λογισμούς, ώστε να μπορεί να έρθει στον άνθρωπο το Πνεύμα το Άγιο να κατοικήσει και να παραμείνει μέσα του. Έτσι, να μην πούμε περισσότερα, τι πέρασε η ώρα, κουραστείτε κιόλας πολύ, και για να μην αδικήσουμε και τα υπόλοιπα, αλλά νομίζω είναι πολύ σημαντικά αυτά να τα ξεκαθαρίσουμε μέσα μας και να φροντίζουμε το νου μας να μένει καθαρός, να μην δημιουργούνται μέσα στην καρδιά μας συγκαταθέσεις και λογισμοί οι οποίοι είναι ξένοι. Ο μόνος λογισμός που πρέπει να υπάρχει στην καρδιά μας θα πρέπει να είναι ο Θεός και η αδιάλειπτη προσευχή. Και σε αυτό οι Άγιοι Πατέρες, θα μας το πούνε και πιο μετά τα μαθήματα, δίνουν μεγάλη σημασία οι Άγιοι Πατέρες στην αδιάλειπτη νοερά προσευχή, διότι αυτή η λειτουργία, όταν αποκατασταθεί στον άνθρωπο μέσα στην καρδιά του, δηλαδή δια του νοός ο άνθρωπος βλέπει συνεχώς τον Θεό, αυτός ο νους είναι θεραπευμένος και αυτός ο νους είναι καθαρός, αυτός ο οποίος συνέχεια ανακυκλώνει μέσα του το όνομα του Χριστού, ο Κύριος Χριστέ ελέησον. Αυτός πλέον δεν δέχεται, εφόσον φυσικά προσέχει κιόλας ο άνθρωπος, δεν δέχεται λογισμούς από τη διάνοια και δεν μολύνεται. Και η ίδια η προσευχή φυλάει το νου καθαρό και ο άνθρωπος με την ύψη επίσης προσέχει, ώστε να μην μπει ξένο σώμα, ξένος λογισμός στην καρδιά. Αυτά λοιπόν για σήμερα. Το δε Θεοδόξα πάντοτε νυν και αΐ και εις τους αιώνας των αιώνων. Αμήν. Δόξα Πατρί και Υιώ και Αγίω Πνεύματι και νυν και αΐ και εις τους αιώνας των αιώνων. Αμήν. Σώσον Κύριε των λαών Σου και ευλογήσον την κληρονομίαν Σου. Νίκας της βασιλεύς κατά βαρβάρων δωρουμένος,
και τόσων φυλάτων διά του Σταυρού σου πολίτευμα. Διευχών των Αγίων Πατέρων ημών, Κύριε Σου Χριστέ ο Θεός ημών, ελέησον και σώσον ημάς. Αμήν. Και χρόνια πολλά και πάλι.